τη Λευκωσία. Καλησπέρα Κωνσταντίνη και από το Βερολίνο. Εδώ λίγο πολύ ξεκαθαρίσει η εικόνα. Μιλάμε για νίκη της κυρίας Μέρκελ με περίπου 32,9%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με ποσοστό κοντά στο 20 με 21% και βεβαίως ο μεγάλος κερδισμένος από αυτές τις εκλογές είναι το ακροδεξιό ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό γύρω στο 13,5%. Ακολουθούν οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι και οι αριστερά. Αυτό που έγινε όμως σήμερα στη Γερμανία, Κωνσταντίνη, νομίζω πρέπει να το επισημάνουμε, είναι ένας πολιτικός σεισμός. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, ούτε η κυρία Μέρκελ από τα σημερινά ποσοστά. Πρώτον, έχασε περίπου 9 μονάδες από το 2013. Και δεύτερον, είναι ξεκάθαρο ότι υπήρξε μεγάλη διαρροή ψηφοφόρων της και προς την ακροδεξιά. Η ίδια η κυρία Μέρκελ το αναγνώρισε στην ομιλία της. Είπε ναι, μεν ο στρατηγικός στόχος επετεύχθη. Δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τους χριστιανοδημοκράτες. Θα ηγηθούμε της επόμενης κυβέρνησης, όπως είπε. Αλλά την ίδια ώρα είπε ότι θα ελπίζαμε για καλύτερο αποτέλεσμα και ότι πρέπει να ξανακερδίσουμε τους ψηφοφόρους που ψήφισαν την Εναλλακτική για τη Γερμανία, δίνοντας καλύτερες λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων, όπως είπε. Μάλιστα, Φέη, την ίδια ώρα υπάρχει και μία δήλωση από το επιτελείο του κυρίου Σούλτς ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με την κυρία Μέρκελ. Ακριβώς. Ο κύριος Σούλτς έσπευσε να το δηλώσει πριν καν η κυρία Μέρκελ εμφανιστεί στο Βήμα. Είπε ότι με αυτά τα ποσοστά το S5 δεν μπορεί να μείνει στην κυβέρνηση. Θα πρέπει να περάσει στην αντιπολίτευση. Όπως είπαν και άλλα στελέχη του κόμματός του, πρέπει να ανασυνταχθούμε. Θεωρούν, όπως καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, ότι η συγκυβέρνηση τους κόστησε και ότι πλοπλήρωσαν εκλογικά. Το σημερινό ποσοστό του S5 είναι το χειρότερο όλων των εποχών. Είχαμε νομίσει ότι το 25 που πήραν το 2013 ήταν το ιστορικό χαμηλό. Φαίνεται δυστυχώς για τον κύριο Σούλτς ότι είχε και πιο κάτω. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Αν πραγματικά οι σοσιαλδημοκράτες επιμείνουν στην άρνησή τους να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση, αυτό λοιπόν αφήνει μόνο ένα περιθώριο ανοιχτό, μια επιλογή, και αυτή είναι ο λεγόμενος συνασπισμός Τζαμάικα από τα χρώματα των κομμάτων που τον αποτελούν, δηλαδή ναι, οι χριστιανοδημοκράτες με το μαύρο, οι πράσινοι βεβαίως με το πράσινο και οι φιλελεύθεροι με το κίτρινο χρώμα. Αυτό τι σημαίνει? Στην πράξη σημαίνει επίπονες και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Στη Γερμανία δεν είναι απλό πράγμα ο σχηματισμός της κυβέρνησης. Μπορεί να κρατήσει εβδομάδες ή και μήνες. Εδώ μάλιστα όταν μιλάμε για τρία κόμματα και για ένα πρωτόγνωρο σχήμα, τουλάχιστον σε ομοσπονδιακό επίπεδο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αρκετές διαπραγματεύσεις και σε βάθος και σε χρόνο επίσης. Μάλιστα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Φέει, κάτι τελευταίο που αποδίδουν οι αναλυτές αυτή την διαρροή ψηφοφόρων από το κόμμα της κυρίας Μέρκελ προς τους ακροδεξιούς? Προφανώς ένα βασικό ζήτημα το οποίο αποτέλεσε και πεδίο αντιπαράθεσης ήταν το προσφυγικό. Λοιπόν, σίγουρα, Κωνσταντίνε, καταρχάς λένε όλοι ότι μετά από τρεις θητείες η κυρία Μέρκελ θα ήταν παράδοξο αν δεν είχε υποστεί κάποια φθορά. Αλλά το προσφυγικό ήταν αυτό που άλλαξε τα πάντα στην τελευταία της θητεία. Μάλιστα, έτσι με την τροπή που είχε πάρει κάποια εποχή, η κυρία Μέρκελ λέγεται ότι είχε σκεφτεί ακόμη και το να μην είναι υποψήφια η ίδια με το κόμμα της αυτές τις εκλογές. Βέβαια, όπως είδαμε, γύρισε η κατάσταση, κατάφερε να την ανατρέψει και είναι σήμερα και πάλι η νικήτρια. Αλλά το προσφυγικό το εκμεταλλεύτηκε 100% η Εναλλακτική για τη Γερμανία, πόνταρε στα ξενοφοβικά αισθήματα, κυρίως στον φόβο και στην ανησυχία των Γερμανών από την έλευση σχεδόν 1 εκατομμυρίου προσφύγων την τελευταία χρονιά. Και βεβαίως, όπως βλέπουμε, τουλάχιστον εκλογικά κέρδισε. Κατάφερε εντωμεταξύ η Εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι πλέον γνωστά τα πρώτα στοιχεία, να κινητοποιήσει περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό κάτι λέει για τη στροφή που βλέπουμε στη γερμανική κοινωνία και θα είναι μια πρόκληση για το πολιτικό σύστημα το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέη Καραβίτη. Μας έχεις δώσει